Έχει μικρό μεταξόνιο, δηλαδή κουνάει, δεν είναι τώρα, δεν πας τώρα χαλαρός. Λοιπόν, παιδιά, ένα ακόμα βιντεάκι στο κανάλι. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε τελική τον IMAX. Δεν το έχω κάνει ποτέ τελική, παιδιά, δεν το έχω φτάσει τελική το μηχανάκι ποτέ. Το έχω φτάσει μέχρι τα 100 χιλιόμετρα, δεν χρειάζεται να το πάω και παραπάνω. Και δεν χρειάζεται, θα το κάνω τώρα για το βίντεο μόνο. Δεν θα το κάνω τώρα για κάτι άλλο. Πάμε να δούμε πόσο φτάνει, παιδιά. Θα βγούμε τώρα στο περιφερειακό, το κάνουμε σε κατηφόρα, το ζωρίσουμε το μηχανάκι τώρα. Θα το κάνουμε σε κατηφόρα την τελική. Λοιπόν, παιδιά, πάντα, ειδικότερα όταν βγαίνουμε περιφερειακό, αφοράμε το κρανάκι μας, τα γαντάκια μας, τον εξοπλισμό μας, γιατί εδώ και με 30 χιλιόμετρα να πέσεις θα έχεις πρόβλημα. Φανταστείτε τώρα, και άντε τώρα έχω και NIMAX, φανταστείτε να έχετε τώρα καμιά μεγάλη μηχανή, να πιάσετε καμιά, ξέρω εγώ, 150 χιλιόμετρα και να γίνει τίποτα. Εντάξει. Λοιπόν, δεν ξέρω τι με ξέμα φαίνεται το καντράν. Λοιπόν, παιδιά, έχω την μπακαζιέρα πίσω. Για πάμε να δούμε. Εκατό χιλιόμετρα εύκολα. Εύκολα 100 χιλιόμετρα. Για να δούμε. Εκατόν δέκα. 115. Χιλιόμετρα, παιδιά, το 125 τον IMAX. Εντάξει, παιδιά, δεν το λες και ευθύβολο το μηχανάκι. Έχει μικρό μεταξόνιο, δηλαδή κουνάει, δεν είναι τώρα, δεν πας τώρα χαλαρός. Ακόμα και στα 80-100 χιλιόμετρα, εντάξει, το έχεις το κουρματάκι σου. Και έχω την μαμά της Ζελατίνα, της Yamaha, που θεωρητικά έχει μελετηθεί, ας πούμε, θεωρητικά, που το πιστεύω όντως. Και επίσης έχω την μπακαζιέρα που δεν είναι η αυθεντική της Yamaha, είναι μια τζίβη έχω βάλει. Ίσως χωρίς μπακαζιέρα να είναι λίγο καλύτερο. Όπως και να έχει όμως, παιδιά, εντάξει. Καινούριο μηχανάκι είναι, έτσι, τα πιάνει, δηλαδή τα 80 τα βλέπεις πάρα πολύ εύκολα. Τα 80 χιλιόμετρα τα βλέπεις πάρα πολύ εύκολα. Πάμε να κάνουμε ένα ακόμα έτσι κόλπο. Μια επιτάχυση θέλω να κάνω, είναι η αλήθεια. Να επιταχύνω από λίγα, εντάξει, δεν σταματήσω τώρα ακριβώς, γιατί είναι λίγο επικίνδυνο. Να κάνω μια επιτάχυνση λίγο από τα 0. Full γκάζι. Βέβαια τώρα έχει κίνηση εδώ πέρα. Λοιπόν, για να κάνουμε λίγο ένα. Γκάζι με, παιδιά, 80, 90, εντάξει, τώρα έχουμε κατηφόρα.
111 χιλιόμετρα το νουμάς, παιδιά, στο καλά, εντάξει, όχι κουνάει απλά, κουνάει πολύ, παιδιά, εντάξει. Επεκτώσαμε. 110 χιλιόμετρα. Λοιπόν, εδώ θα δούμε τελική τώρα. Πά, 111. Όχι. Έπιασε 117, εντάξει. 115 έπιασε. Νομίζω 117 πρέπει να είναι τελική του. Έτσι λένε τουλάχιστον. Αλλά το θέμα, παιδιά, είναι ότι δεν μπορείς να ταξιδεύεις με τόσα χιλιόμετρα. Τώρα το να ανοίξεις μια φορά όπως έκανα εγώ, άντε εντάξει να το κάνεις. Που και πάλι δεν είναι καλό να το κάνεις πάντα. Να το κάνεις μια φορά. Τώρα δεν είναι όμως καλό να ανοίγεις, να ταξιδεύεις π.χ. με 110 χιλιόμετρα, παιδιά, εντάξει. Με το 125. Δηλαδή οριακά 100. Εγώ οριακά 100 θα το ταξίδευα. Άμα δεν θα το έπαιρνε και να ταξιδεύω το μηχανάκι αυτό, βέβαια. Αυτό το μηχανάκι το παίρνει για μέσα στην πόλη, δεν το παίρνει για να ταξιδεύει. Αυτό το μηχανάκι είναι ό,τι καλύτερο. Εντάξει, υπάρχει και το PCX που είναι και αυτό καλό. Είναι ό,τι καλύτερο. Απλά το PCX έχει ταμπούρο πίσω, οπότε. Εντάξει. Πού πας τώρα με ταμπούρο πίσω, δεν γίνεται δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά με ταμπούρο πίσω τώρα. Εντάξει. Δηλαδή, ρε Honda και εσύ τώρα. Αλλά σου λέει. Σου λέει η Honda, άμα θέλει δισκόφωνο πίσω, θα πάρει το SH. Δηλαδή, σου δίνω με 3,5 το PCX. Έχει έτσι ωραία θέση οδήγηση. Θέλει πίσω δισκόφωνο. SH 125 με 4 χιλιάρικα. Κάπου εκεί πρέπει να έχει. Άμα θέλει δισκόφωνο. Η Yamaha το Onimax έχει πάει 3.700. Το PCX βέβαια έχει 14 τροχό μπροστά σε σχέση με τον Onimax που έχει 13 μπρος πίσω. Έχει 14 μπροστά που είναι λίγο καλύτερα για θέμα ασφάλειας. Το SH νομίζω έχει 15. Δεν είμαι σίγουρος.